όπως βλέπουμε όλοι και κυρίως όπως βλέπουν οι φίλοι, οι εργαζόμενοι που τους πάμε τα φαγητά κάθε μέρα, τις παραγγελίες, τον καφέ. Οι πλατφόρμες σήμερα έχουν κλείσει, υπολειτουργούν, γιατί χωρίς εμάς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνάει, το μηχανάκι δεν δουλεύει, η παραγγελία δεν πάει. Το αποδείξαμε και σήμερα, όπως το είχαμε αποδείξει και το 2021. Εμείς είμαστε οι δυνατοί. Δεν είναι οι πλατφόρμες και οι εργολάβοι, οι δουλεύοντες. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια και γι' αυτό βγαίνουμε στον δρόμο, γι' αυτό οι συνάδελφοί μας από τη Volt όλες αυτές τις μέρες έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διαδοθούν. Γι' αυτό και το Σωματείο των Εργαζομένων στην eFood εδώ και 2 χρόνια ακούραστα συζητάει, οργανώνει γενικές συνελεύσεις, συναντήσεις, διαπραγματεύσεις με την εταιρεία για να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας, για να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας. Συνεχίζουν να λένε ψέματα σε όλους τους συναδέλφους τους freelancer ότι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ότι μπορούν να επιλέγουν από μόνοι τους το εισόδημά τους. Μεγάλο ψέμα, γιατί αυτοί και οι δύο, και η Food και η Volt, έχουν διαμορφώσει όπως θέλουν τις τιμές της παραγγελίας και έχουν αναγκάσει όλους μας να δουλεύουμε 10 και 12 ώρες την ημέρα για να βγει ένα σοβαρό μεροκάματο. Και δεν μπορούμε να δούμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και προπάντων πάμε με κίνδυνο στο μεροκάματο. Δεν ξέρουμε, συνάδελφοι, αν θα φτάσουμε σπίτι, όπως έγινε με πολλούς ακόμα. Μας λένε επίσης, σε όσους είμαστε freelancer, ότι το καλύτερο θα ήταν να κάνουμε κάποια επιχειρηματική συμφωνία. Λες και είμαστε εμείς επιχειρηματίες. Να πάμε να ανοίξουμε στόλους, να γίνουμε εργολάβοι και να εκμεταλλευόμαστε τους συναδέλφους μετανάστες που έρχονται από τη χώρα τους μετά από χιλιάδες νεκρούς πολέμους, μετά από τις παρεμβάσεις άλλων κρατών που τους αναγκάζουν στη φτώχεια και έρχονται εδώ για μια καλύτερη ζωή. Αυτό μας λένε ότι μπορεί να είναι μια καλή πίσνα, μια καλή επιχειρηματική συμφωνία. Αυτά λέει η Volt, αυτά λέει η Food σε κάποιους καλοθελητές freelancer που μάλιστα είχαν φτιάξει και σωματείο, το οποίο στην ουσία δεν υπάρχει σήμερα, γιατί όλοι καταλάβανε ότι οι business αυτές δεν αφορούν όλους εμάς που κυνηγάμε το μεροκάματο για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Να έχουμε ελεύθερο χρόνο, να δουλεύουμε λίγο και να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είστε πολλοί αυτοί οι οποίοι ανυπομονείτε, ανησυχείτε και προβληματίζεστε τι μπορεί να γίνει από αύριο, μετά από αυτή τη μεγαλειώδη απεργία μας. Θα νικήσουμε, δεν θα νικήσουμε, θα τα καταφέρουμε. Εμείς μπορούμε να πούμε ένα πράγμα μόνο, ότι είναι στο χέρι μας, θέλει δουλειά πολύ, όπως και το μεροκάματο, όπως και ο αγώνας που δίνουμε για το σπίτι μας, έτσι είναι και ο αγώνας για τη δουλειά μας. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν, θα προχωρήσουμε και σε νέες κινητοποιήσεις, εάν δεν ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας. Οι απεργίες μας, οι κινητοποιήσεις μας θα έχουν διάρκεια. Θα είναι με αντοχή και με αποφασιστικότητα. Όμως λέμε και το εξής. Πρέπει να είναι καλά οργανωμένες, συντονισμένες και στην eFood και στη Volt με σωστά βήματα, γιατί εμείς έχουμε το κουράγιο να αντέξουμε. Αυτοί δεν έχουν το κουράγιο να αντέξουν χωρίς εμάς. Γι' αυτό το λόγο, θα προχωρήσουμε αμέσως μετά τη σημερινή κινητοποίηση σε γενικές συνελεύσεις, ούτως ώστε, συνάδελφοι, όλοι μαζί να αποφασίζουμε για το τι θα κάνουμε, να λέμε τη γνώμη μας,
να ψηφίζουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό μας δίνει και τη δύναμη αυτή που έχουμε σήμερα. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 8 η ώρα εδώ σε αυτό το σημείο θα γίνει συνέλευση για τους συναδέλφους της Γκολτ. Και την Τετάρτη στις 5 η ώρα στην πλατεία Πρωτομαγιάς θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Σωματείου στην Ιφούτ. Ούτως ώστε να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Γιατί λέμε τότε, γιατί συνάδελφοι έχουμε στείλει τα υπομνήματά μας, όλα τα αιτήματά μας και στις δύο εταιρείες, η Ιφούτ έχει προθεσμία να απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα. Τους έχουμε δώσει προθεσμία να απαντήσουν αν θα ικανοποιήσουν τα αιτήματα. Και την Τετάρτη, ανάλογα την απάντηση, θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αντίστοιχα, και η Γκολτ έχει πάρει ήδη το υπόμνημα που έχουμε καταθέσει και στο Υπουργείο Εργασίας και στο ΣΕΠΕ, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα να επιλέξει αυτή την αντιπροσωπεία των διανομέων που θα συζητήσει. Θέλανε να αποφασίσουν αυτοί με ποιους θα μιλήσουνε. Να μιλήσουνε με όσους αποφασίσουμε εμείς. Την Πέμπτη στις 1 η ώρα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και έχουμε απαιτήσει να είναι παρόντες και οι εκπρόσωποι της Γκολτ εκεί, για να δώσουν λόγο για τις μεγάλες παρανομίες της αυθαιρεσίας που κάνουν και με τους εργολάβους αλλά και στους υπόλοιπους εμάς. Άρα θα χρειαστεί και τότε να δώσουμε απάντηση. Ο αγώνας μας, ξαναλέμε, θα είναι μακρύς. Δεν βιαζόμαστε, δεν εφησυχαζόμαστε κιόλας. Δεν περιμένουμε, δεν αγωνιούμε. Είμαστε μαζί, ενωμένοι, δυνατοί και θα καταλήξουμε σήμερα σε ένα σημείο το οποίο συμβολίζει σήμερα και το δικό μας αγώνα. Λέμε λοιπόν, να ξεκινήσει η μεγάλη μαζική μοτοπορία μας, η απεργιακή κοινή μοτοπορία Gold Food, από εδώ να κατέβουμε τη Λεωφόρος Αλεξάνδρας, να μπούμε στην Πατησίων και μετά στη Σταδίου, όπου θα κάνουμε μία στάση στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο είναι και το πρώτο που έχει την ευθύνη για τα χάλια αυτά που ζούμε. Το πρώτο. Μετά θα συνεχίσουμε συνάδελφοι προς το Σύνταγμα, όπου εκεί υπάρχουν δύο συμβολικές εταιρείες, στις οποίες και η Good και η Food θησαυρίζει με τη δουλειά μας, τη McDonald's και τα KFC, και θα καταλήψουμε η μοτοπορία, θα περάσει μάλλον από το Καλλιμάρμαρο, που θα είναι η μεγάλη συναυλία των θυμάτων για τα τέμπη. Γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν να ξεχάσουμε, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε ούτε τα παιδιά που σκοτώθηκαν στα τέμπη, ούτε αυτό το έγκλημα της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν ξεχνάμε και τα τέμπη τα καθημερινά, τα δικά μας τέμπη, με τους δικούς μας νεκρούς. Κανένα δεν ξεχνάμε. Θα τους το θυμίσουμε σε όλους αυτοί που θέλουν να ξεχάσουμε. Όσοι συνάδελφοι θα φοράνε διακριτικά γυλαίκα, πορτοκαλί και κίτρινα, θα βοηθάνε ούτως ώστε η μοτοπορία μας να είναι συγκροτημένη, να μην δώσουμε το δικαίωμα σε κανέναν να τη συκοφαντήσει. Δεν πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην Ιφούτ, ούτε στη ΓΟΣ να συκοφαντήσει αυτή τη μεγαλειώδη απεργία.